Λοιπόν, όπως συζητήσαμε και πριν στην τάξη, θα κοιτάξουμε ένα εναλλακτικό εργαλείο για παρουσιάσεις. Αυτό είναι το Prezi. Εδώ βλέπετε το site του Prezi στο prezi.com. Μπορείτε να το βρείτε από το, και από το Google. Αν βάλετε Prezi θα σας το δείξει το site. Εδώ βλέπετε μια εικόνα, μια σελίδα. Καταρχήν το βίντεο δεν είναι δικό μου. Προς το narration είναι δικό μου. Εδώ βλέπετε διάφορα templates που μας δίνει το, το site. Θα επιλέξουμε ένα κενό template, τουλάχιστον στην πρώτη φάση, για να δείξουμε τι θα κάνουμε. Εδώ βλέπετε είναι η πρώτη, το πρώτο, ουσιαστικά η πρώτη εικόνα. Βλέπετε εδώ διάφορα πράγματα μπορείς να κάνεις μέσα στο Prezi. Ας πάμε τώρα στο πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε, να προσθέσουμε λίγο text στην παρουσίασή μας. Βλέπετε ότι είναι εύκολο να προσθέσουμε. Θα κλικάρω κάπου και εδώ μπορώ να θα γράψω το κείμενό μου. Οπότε μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εδώ βλέπετε και άλλο κείμενο με λίγο διαφορετικό font και format. Έτσι λοιπόν έχω στο πρώτο μου πλαίσιο που είναι αυτός ο κύκλος. Γράφω διάφορα πράγματα τα οποία με ενδιαφέρει να γράψω πάνω στο Prezi που θα ετοιμάσω. Αφού λοιπόν έχω κάνει αυτό, εδώ βλέπετε ότι έχω τη δυνατότητα να εισάγω εικόνες, βίντεο ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ τώρα προσπαθώ να εισάγω μια εικόνα με το κουμπάκι αυτό. Τώρα εδώ βλέπω λοιπόν, ψάχνω λοιπόν τις εικόνες μου και αυτό μπορεί να είναι από τον υπολογιστή, μπορεί να είναι από οπουδήποτε. Όταν επιλέξω λοιπόν την εικόνα που θέλω, έστω λοιπόν ότι είναι αυτή, την επιλέγω. Μπορεί να μου πάρει και λίγο χρόνο για να τη σηκώσει. Είναι διαδικτυακό το εργαλείο, έτσι. Εδώ λοιπόν παίρνει λίγο χρόνο για να την ανεβάσει. Μπορώ να την μικρύνω, να τη μεγαλώσω, βλέπετε από το πλαίσιο εκεί. Ακόμα και να την κόψω, μπορώ να την επεξεργαστώ την εικόνα πάνω στο Prezi κατευθείαν, δεν χρειάζεται την πάρω έτοιμη. Και εδώ λοιπόν την έχω βάλει μέσα στο χώρο που θέλω να τη βάλω. Βλέπετε εδώ ότι από αυτό το μικρό handle που έχει δεξιά, μπορώ να τη γυρίσω δεξιά και αριστερά. Σε όλα τα boxes μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό είναι στο box του, εδώ στο text box που έχω εδώ για να γράψω. Έχω τη δυνατότητα να το πάρω και να το κάνω δεξιά αριστερά. Όπως επίσης έχω τη δυνατότητα να το κάνω μεγαλύτερο ή μικρότερο. Εδώ πάλι θα το περιστρέψω. Βλέπετε. Έφτιαξα λοιπόν το πρώτο μου, ουσιαστικά την πρώτη μου εικόνα. Και τώρα θα βάλω μια δεύτερη, ένα δεύτερο frame μέσα στην παρουσίασή μου. Βλέπετε από εδώ έχω τη δυνατότητα να επιλέξω. Βάζω αυτά τα λεγόμενα frames. Τα frames είναι πλαίσια. Ξεκίνησα με ένα κυκλικό πλαίσιο. Στη συνέχεια εδώ μπορώ να βάλω ένα άλλο είδος πλαίσιο. Από το κουμπάκι αυτό βλέπετε ότι μπορεί να επιλέξετε όποιο πλαίσιο θέλετε. Έχει brackets, έχει κυκλικά, έχει ορθογώνια. Εδώ επιλέγω ένα ορθογώνιο που να φαίνεται. Θαυμασία. Αυτό είναι το δεύτερο μου, βλέπετε. Το δεύτερο πλαίσιο που θα βάλω. Και μπορώ να κάνω πάλι τα ίδια για να προσθέσω κείμενο. Εδώ προσθέτω λοιπόν κάποιο κείμενο. Και το κάνω click and drag μέσα στο πλαίσιο εκεί που θέλω. Εδώ μπορώ με το κουμπάκι Simply να το μεγαλώσω, να το μικρύνω. Και εδώ έχω προσθέσει και άλλες εικόνες μέσα στο πλαίσιο. Βλέπετε λοιπόν ότι τις προσθέτω αυτές τις εικόνες. Τις οποίες πάλι αυτές τις εικόνες μπορώ να τις κάνω μεγαλύτερες, μικρότερες κτλ. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνω είναι να συνδέσω λίγο αυτά τα δύο πλαίσια μεταξύ τους. Ποιο θα βγαίνει πρώτο, ποιο θα βγαίνει δεύτερο κτλ. Οπότε αυτό μπορώ να το κάνω από το εργαλείο που θα δείτε τώρα σε λίγο στα αριστερά, από εκεί που λέει Edit Path. Βλέπετε ότι έχω από εδώ λοιπόν Edit Path. Δώστε έμφαση στο νούμερο 1 που βγαίνει εκεί, αυτό το πρώτο πράγμα που βγαίνει δηλαδή, και αν κάνω ένα κλικ, οπουδήποτε θέλω να κάνω κλικ, θα μου βγάλει το νούμερο 2. Θα είναι δηλαδή εκεί που θα ζουμάρει συνέχεια το Prezi όταν θα παρουσιάζεται. Εδώ λοιπόν ζουμάρει στο πλαίσιο,
θα μπορούσε να ζουμάρει μια φωτογραφία μέσα στο πλαίσιο. Εδώ επιλέγω να, στη δεύτερη φωτογραφία από το πλαίσιο. Έτσι. Δηλαδή διαφορετικές θέσεις που μπορώ να πάρω ως το δεύτερο πράγμα που θα εμφανιστεί στο πρέζι μου. Εγώ προς το παρόν όμως θα βγω προς τα έξω και θα επιλέξω το πλαίσιο να είναι αυτό που θέλω να φανεί και βλέπετε ότι το έκανα και τώρα πλέον έχει εμφανιστεί ένα δεύτερο path. Το δεύτερο στοιχείο του path είναι αυτό εκεί. Άρα το πρώτο πράγμα που θα μου δείξει θα είναι ο κύκλος και το δεύτερο πράγμα που θα μου δείξει θα είναι το πλαίσιο. Με ό,τι έχω εγώ μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άλλα εδώ ενδιαφέροντα στοιχεία που έχει το πρέζι. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει λοιπόν τα πρώτα δύο slides. Και εδώ λοιπόν είναι πώς μοιάζει το πρέζι. Να, το πρώτο μου κομμάτι. Και αν πάω με το δεξί-αριστερά βελάκι, αν το πιέσω, να το πήγε στο δεύτερο frame. Έτσι. Άρα λοιπόν έχω στην αρχή βλέπω το πρώτο κυκλάκι και μετά βλέπω το δεύτερο κυκλάκι. Έτσι όπως το έχω παρουσιάσει. Βγαίνω τώρα πάλι λίγο προς τα έξω για να δείξω κάποια άλλα στοιχεία ενδιαφέροντα. Εδώ ας πούμε είπαμε, δεν βλέπετε ποιο είναι το path. Θα μπορούσα να αλλάξω το path και να πάω κάπου αλλού μετά ή να βάλω μετά από το πλαίσιο να πάω ας πούμε σε μια φωτογραφία, να ζουμάρω δηλαδή σε μια φωτογραφία. Επίσης εδώ βλέπετε ότι το αστεράκι που έχει δίπλα από το νούμερο σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις animation effects, όπως τα παρόμοια εφέ από αυτά που κάνει το PowerPoint. Είναι αρκετά κοντά τα δύο εργαλεία μεταξύ τους και είναι και λογικό αυτό γιατί πρέπει να μεταγενέστερο, οπότε θέλει να εκμεταλλευτεί λίγο τη δυνατότητα αυτών που μπορούν να διαχειρίζονται το PowerPoint. Άρα λοιπόν μπορείς να βάλεις και animation μέσα στο slide σου. Εδώ βλέπετε έχω αλλάξει τη σειρά, άμα θέλω να αλλάζω τη σειρά. Άρα αλλάζοντας τη σειρά από εκεί πέρα θα μπορούσα να δείχνω το slide που λέει τα now, να το δείχνω πρώτο και το κύκλο να το δείχνω δεύτερο. Από μένα εξαρτάται πλέον. Έτσι, εδώ λοιπόν το έσβησα αυτό το slide, δεν φαίνεται στην παρουσίαση, τώρα το ξαναβάλω πάλι. Μπορώ να το σβήσω πάλι από αυτό το κόκκινο αστερά, το κόκκινο χ εκεί, αν θέλω το βγάζω ή όχι. Τέλος πάντων, να δούμε λίγο, θέλω κάποια άλλα ενδιαφέροντα features. Εδώ, από εδώ βλέπετε βάζω πλαίσιο, το έδειξα και πριν. Έχει και κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, μπορώ να βάλω ένα βελάκι που να δείχνει από το ένα στο άλλο. Μπορώ να κάνω highlight κάποιο κομμάτι του text, δεν θα τα πω πιο. Εδώ είναι ένα άλλο πολύ χρήσιμο στοιχείο. Είδαμε πως βάζουμε μια εικόνα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα διάγραμμα. Δείξτε εδώ, από τα διάφορα διαγράμματα που έχει, μπορώ να επιλέξω ένα διάγραμμα και να εισάγω ένα διάγραμμα. Ή να εισάγω ένα σύμβολο ή ένα σχήμα. Άρα βλέπετε υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Μπορώ να εισάγω ακόμα ένα βίντεο από το YouTube. Θα πω λοιπόν στο YouTube, θα επιλέξω λοιπόν το βίντεο μου, όποιο βίντεο θέλω. Να, εδώ βλέπετε έχω επιλέξει ένα άλλο βίντεο και παίρνω λοιπόν τη διεύθυνση του βίντεο και την κοπιάρω στην περιοχή αυτή και θα μου σηκώσει το βίντεο μου. Έτσι. Με τον ίδιο σκεπτικό βλέπετε από το συν και πλην μπορώ να μεγαλώσω το βίντεο. Με το drag and drop το βάζω στη θέση που θέλω. Και εδώ πλέον έχω βάλει και ένα path, δηλαδή μετά από το πλαίσιο με τα nouns θα δείξει το βίντεο. Επίσης μπορώ να εισάγω άλλη μια ενδιαφέρουσα δυνατότητα, να εισάγω μουσική. Μπορώ να εισάγω μουσική όταν παίζει το πρέζι μου. Να έχει μουσική, εδώ βλέπετε μου ανέβασε τη μουσική από κάποιο σημείο του υπολογιστή μου. Οπότε όταν θα τρέξει το πρέζι τώρα θα έχει και την αντίστοιχη μουσική από πίσω στο background. Μπορώ ακόμα να ανεβάσω ολόκληρο ένα PowerPoint ή κάποια slides από το PowerPoint. Άρα κάποια slides από το PowerPoint μπορεί να μπουν εκεί ή μπορεί να μπει ένα ολόκληρο PowerPoint. Εδώ βλέπετε έχω πάρει ένα slide από μια παρουσίαση που έχω κάνει και την έβαλα μέσα εκεί. Εδώ δίνει τη δυνατότητα, βλέπετε υπάρχουν θέματα στο πρέζι που έχω κάνει, οπότε αλλάζοντας εδώ
τα θέματα, βλέπετε, από το άσπρο κυκλάκι που είχα, αν αλλάξω ένα θέμα θα αλλάξει όλο το, όλη η εμφάνιση του πρέζι μου. Εδώ θα επιλέξω αυτό το μαύρο Midnight. Βλέπετε αμέσως πως άλλαξε το, έγινε μαύρο το background, αλλάξαν τα γράμματα, άλλαξε όλο το, όλη η εμφάνιση. Οπότε έχω και αυτές τις δυνατότητες, μπορώ να αλλάξω δηλαδή εύκολα την εμφάνιση του πρέζι όπως μου αρέσει εμένα περισσότερο. Και δείχνω το πρέζι μου στην πραγματικότητα με τα βελάκια από εδώ. Να το δείξω. Και όταν επίσης αν θέλω να το, αν το δείξω και δεν έχω πρόσβαση στο βίντεο, μπορώ να το κατεβάσω το, το πρέζι μου. Μπορώ να το, να στείλω τη διεύθυνση του πρέζι σε κάποιον τρίτο να το δει. Μπορώ να το στείλω με ένα mail. Μπορώ να κάνω όλα αυτά. Μπορώ να προσκαλέσω κάποιον να κάνει edit στο δικό μου πρέζι. Μπορώ να το κάνω, μπορώ να το βάλω μέσα embedded μέσα σε μια ιστοσελίδα, αντιγράφοντας εδώ τον, τον κώδικα που φαίνεται εκεί. Άρα ενδιαφέρουσες δυνατότητες και λειτουργίες στο πρέζι. Σας, θα σας συμβούλευα να το, να το προσπαθήσετε.